Έρχεται στον κόσμο στην πόλη του Κέμπριτζ ένας σπουδαίος Βρετανός εφευρέτης. Ήταν ο Κρίστοφερ Κόκερελ, ένας πανέξυπνος μηχανικός, ο οποίος κατά το Μεσοπόλεμο υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας που εφήβρε το ραντάρ και μετά τον πόλεμο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και κατασκεύασε το hovercraft. Ο Κόκερελ απέκτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το hovercraft το 1955 και 4 χρόνια αργότερα, το 1959, έκανε την πρώτη δημόσια παρουσίαση του δημιουργήματός του, διαπλέοντας με επιτυχία τα στενά της μάχης την ημέρα που συμπληρώνονταν 50 χρόνια από την πρώτη πτήση με αεροπλάνο πάνω από τη μάχη που είχε κάνει το 1909 ο Γάλλος αεροπόρος Λουί Μπλεριό. Θέλοντας να δώσει δημοσιότητα στον αγώνα τους αλλά και να κερδίσει τη συμπάθεια της κοινής γνώμης στη διεκδίκηση του δικαιώματος των γυναικών να ψηφίζουν, μια Βρετανίδα σουφραζέτα, η 40χρονη Έμιλι Ντέιβισον, προχωρήσε μια ακραία ενέργεια. Κατά τη διάρκεια της υποδρομίας στο Έψον, εισβάλλει στην πίστα και παρεμβάλλεται στην πορεία του βασιλικού ύπου Άνμερ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την άρνηση του Βρετανικού Κοινοβουλίου να παραχωρήσει δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Η Ντέιβισον θα τραυματιζόταν βαριά και 4 ημέρες αργότερα θα ξεψυχούσε. Η κηδεία της θα εξελισσόταν σε ένα μαχητικό συλλαλητήριο χιλιάδων συναγωνιστριών της, ενώ το όνομά της θα έμπαινε στο πάνθεο των μαρτύρων του φίλου της που έπεσαν στον αγώνα για τη γυναικεία χειραφέτηση. Ακριβώς 6 χρόνια αργότερα, το 1919, το Αμερικανικό Κογκρέσο, τιμώντας την Ντέιβισον, θα επέλεγε την επέτειο της θυσίας της για να υπερψηφίσει τη 19η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, με την οποία παραχωρεί το δικαίωμα ψήφου στις Αμερικανίδες. Σχεδόν 1,5 μήνα μετά τον εκλογικό του θρίαμβο και ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταίρων του, ο συνασπισμός όλων των κομμάτων της γαλλικής αριστεράς, που έφερε την ονομασία Λαϊκό Μέτωπο, σχηματίζει κυβέρνηση. Ήταν η πρώτη φορά που η γαλλική αριστερά έπαιρνε στα χέρια της τα ενία της χώρας μετά το αιματηρό τέλος της Κομμούνας του Παρισιού το 1871. Πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης αναλαμβάνει ένας χαρισματικός πολιτικός, ο ηγέτης του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Λέον Μπλουμ, ο οποίος μόλις 3 μήνες πριν είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση από ακροδεξιούς παρακρατικούς. Πρώτη ενέργεια του Μπλουμ μετά την ορκομοσία του ήταν η έναρξη διαπραγματεύσεων με τα εργατικά συνδικάτα, τα οποία ενθαρρυμένα από το εκλογικό αποτέλεσμα είχαν προχωρήσει σε απεργίες και καταλήψεις όλων των μεγάλων γαλλικών εργοστασίων, διεκδικώντας την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων τους, με συνέπεια να έχει παραλύσει η οικονομική ζωή της Γαλλίας. Δέκα ημέρες μετά την έναρξή της ολοκληρώνεται με ανέλπιστη επιτυχία μία από τις πιο ηρωικές αλλά και κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις των συμμάχων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η επιχείρηση Δυναμό, όπως είχε ονομαστεί η γιγαντιαία προσπάθεια του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και της ΡΑΦ για την απαγκίστρωση και την ασφαλή μεταφορά στη Βρετανία εκατοντάδων χιλιάδων Βρετανών και Γάλλων στρατιωτών που είχαν εγκλωβιστεί από τους Γερμανούς στο γαλλικό λιμάνι της Ντουνκέρκης. Παρά τις μεγάλες απώλειες που είχαν, οι Βρετανοί κατάφεραν να περάσουν στην αντίπερα όχθη της μάχης περισσότερους από 330.000 άνδρες, οι οποίοι, εάν παρέμεναν σε γαλλικό έδαφος, ήταν καταδικασμένοι σε εξόντωση ή εχμαλωσία από τη Βέρμαχτ. Το γεγονός αναπτέρωσε το ηθικό των συμμάχων και απέτρεψε μια σοβαρή ανατροπή των συσχετισμών δύναμης μεταξύ των εμπολέμων, καθώς καρπός του ήταν η διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων έμπειρων στρατιωτών των συμμάχων, έτοιμων να ξαναμπούν στη μάχη κατά του άξονα. Σε μια μικρή κομμόπολη της κεντρικής Ολλανδίας, που την περίοδο εκείνη τελούσε υπογερμανική κατοχή, φεύγει από τη ζωή από πνευμονική εμβολή σε ηλικία 82 ετών ο τελευταίος Γερμανός μονάρχης. Ήταν ο Γουλιέλμος ο Δεύτερος, γνωστός και ως Κάιζερ, ο οποίος το 1918 πλήρωσε τη συντριβή της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την απώλεια του γερμανικού αυτοκρατορικού θρόνου και τελικά την κατάργηση του μοναρχικού θεσμού. Έκτοτε ο Γουλιέλμος έζησε αυτοεξόριστο στην Ολλανδία και η επιθυμία του ήταν να μην ξαναγυρίσει ποτέ στη χώρα του, ακόμα και νεκρός, αν δεν προηγηθεί παλινόρθωση του αυτοκρατορικού θεσμού.
Σε στρατιωτικό νοσοκομείο της γερμανοκρατούμενης Πράγας φεύγει από τη ζωή από συψεμία λόγω μόλυνσης των τραυμάτων που υπέστη από επίθεση ανδρών της τσεχοσλοβάκικης αντίστασης ένας σημαίνων στέλεχος της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν ο ναζιστής Reinhard Heydrich, δεύτερος στην ιεραρχία των SS μετά τον Heinrich Himmler και κυβερνήτης της κατεχόμενης από τους χιτλερικούς Τσεχοσλοβακίας. Ο 38χρονος Heydrich, που από πολλούς θεωρείται ως ένας εκ των πιθανών διαδόχων του Αδόλφου Χίτλερ στην ηγεσία του Τρίτου Ράιχ, υπήρξε ο αρχιτέκτονας και εισηγητής του σχεδίου μαζικής εξόντωσης των Εβραίων, το οποίο αποκλήθηκε τελική λύση. Ο τραυματισμός του είχε λάβει χώρα στις 27 Μαΐου στην καρδιά της Πράγας, την ώρα που ο Γερμανός αξιωματούχος μετακινείτο με το ανοιχτό αυτοκίνητό του. Ήταν το αποτέλεσμα μιας παράτολμης ενέργειας δύο νεαρών Τσέχων αντιστασιακών, του 29χρονου Γιάν Κούμπιτς και του 30χρονου Γιώζεφ Γκάμπτσικ, οι οποίοι είχαν στήσει ενέδρα στο Χάιντριχ και το επιτέθηκαν με αυτόματο όπλο και βόμβα σχεδόν εξ επαφής. Λόγω εμπλοκής του όπλου, ο Χάιντριχ τραυματίστηκε ελαφρά μόνο από θράψματα της βόμβας, αλλά τα τραύματά του μολύνθηκαν με συνέπεια να υποστήσει ψεμία και τελικά να πεθάνει. Η σωρός του Χάιντριχ μεταφέρθηκε με τιμές από την Πράγα στο Βερολίνο, όπου και ετάφη κατά τη διάρκεια επιβλητικής τελετής, στην οποία έδωσε το παρόν και ο ίδιος ο Γερμανός δικτάτορας Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος πήρε υπό την προστασία του τα δύο παιδιά του Χάιντριχ. Σε αντίπεινα για το θάνατο του Χάιντριχ, οι χιτλερικοί συνέλαβαν 13.000 Τσέχους πολίτες, τους οποίους και εκτέλεσαν ή έστειλαν σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πολλά από τα θύματα ήταν κάτοικοι ενός μικρού χωριού έξω από την Πράγα, του Λίντιτσε, που οι Ναζί αποφάσισαν να σβήσουν κυριολεκτικά από το χάρτη. Έτσι, όλοι οι άρενες κάτοικοι του χωριού, ηλικίας από 16 ετών και πάνω, συγκεντρώθηκαν και εκτελέστηκαν επί τόπου, ενώ τα παιδιά και οι γυναίκες μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το έρημο χωριό παραδόθηκε στη συνέχεια στις φλόγες και ό,τι απέμεινε όρθιο ισοπεδώθηκε από μπουλντόζες σε έναν εφιαλτικό πληστηριασμό βαρβαρότητας από εκείνους που έμειναν στην ιστορία ως σήμα κατά τεθέν της ναζιστικής θηριωδίας. Με μεγάλης έκτασης επίθεση των Ιαπωνικών ναυτικών δυνάμεων κατά των Αμερικανικών στην περιοχή της νήσου Midway, αρχίζει μία από τις μεγαλύτερες αλλά και από τις πλέον καθοριστικές αναμετρήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιαπώνων στο μέτωπο του Ειρηνικού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αναμέτρηση θα διαρκούσε 4 ημέρες και θα έλεγε με συντριπτική νίκη των Αμερικανών, οι οποίοι θα κατάφερναν να καταστρέψουν περισσότερα από 12 πλοία των αντιπάλων, μεταξύ των οποίων και 4 αεροπλανοφόρα. Σημαντική πτυχή της νίκης των Αμερικανών ήταν και η καταστροφή 228 Ιαπωνικών μαχητικών αεροσκαφών που βυθίστηκαν μαζί με τα αεροπλανοφόρα ή καταρρίφθηκαν από αμερικανικά πυρά. Η αεροναυμαχία της Midway θεωρείται από πολλούς ως η σημαντικότερη αεροναυμαχία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς μετά από αυτήν ο Ιαπωνικός αυτοκρατορικός στόλος, εξαιρετικά αποδυναμωμένος από τις απώλειες που υπέστη, θα παραχωρούσε στην αμερικανική πλευρά την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Ειρηνικό. Τρεις μήνες μετά το θρίαμβό του στις εκλογές, όπου συγκέντρωσε το 56% των ψήφων, ο 50χρονος Χουάν Περόν αναλαμβάνει πρόεδρος της Αργεντινής. Ήταν η απαρχή μιας θριαμβευτικής πορείας του Αργεντίνου ηγέτη, που θα διαρκούσε 11 ολόκληρα χρόνια και θα συνδεόνταν με βαθιές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα άλλαζαν άρδιν το πρόσωπο της Αργεντινής, αλλά και με περιστολή των ελευθεριών και αντιδημοκρατικές εκτροπές που θα οδηγούσαν στην οικοδόμηση ενός αυταρχικού προσωποπαγούς καθεστώτος, αναδεικνύοντας τον Χουάν Περόν σε μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες ηγετικές προσωπικότητες του μεταπολεμικού κόσμου. Δύο μόλις μήνες μετά την νομοποίησή της ως συνδικαλιστική αλλά και πολιτική κίνηση, η αλληλεγγύη του Λεχ Βαλέσα θριαμβεύει στις πολεμικές εκλογές, τις πρώτες ελεύθερες εκλογές που διενεργούνται στη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αλληλεγγύη θα καταφέρει να συγκεντρώσει το 65% των ψήφων, καταλαμβάνοντας όλες τις έδρες της Κάτω Βουλής που αναλογούσαν στην αντιπολίτευση, καθώς και τις 99 από τις 100 έδρες της Γερουσίας. Τυπικά βέβαια η πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή εξακολουθούσε να ανήκει στους κομμουνιστές, όμως η δύναμη της λαϊκής ετιμιγορίας θα οδηγούσε γρήγορα το κομμουνιστικό καθεστώς σε συμβιβασμό.
Έτσι, δύο μήνες μετά, ένας τέλεχος της αλληλεγγύης, ο δημοσιογράφος Ταντέους Μαζοβιέτσκι, θα αναλάμβανε πρωθυπουργός, επικεφαλής της πρώτης μη κομμουνιστικής κυβέρνησης που γνώριζε η Πολωνία μετά από σχεδόν μισό αιώνα κομμουνιστικής κυριαρχίας. Από τον Ιούλιο του 1943, με την επιτυχή συμμαχική απόβαση στη Σικελία και την κατάληψη του νησιού, ο πόλεμος είχε μεταφερθεί ξανά στα δυτικοευρωπαϊκά εδάφη. Η προέλαση των συμμαχικών στρατευμάτων στην Ιταλία είχε σπείρει τον πανικό στο φασιστικό της καθεστώς, που σύντομα καταραίει. Η Ιταλία συνθηκολογεί, αλλά τα γερμανικά στρατεύματα που παρέμεναν στα εδάφη της συνέχισαν να μάχονται σκληρά, καθυλώνοντας τις δυνάμεις των συμμάχων επί μήνες. Όμως το Μάιο του 1944 όλα αλλάζουν. Με την πτώση του Μόντε Κασίνο, τα συμμαχικά εκστρατευτικά σώματα κατορθώνουν να διασπάσουν τη χιτλερική γραμμή άμυνας και να αποκόψουν τα γερμανικά στρατεύματα που κρατούσαν κλειστά τα περάσματα προς τη Ρώμη. Ο επιτυχής συμμαχικός ελιγμός υποχρεώνει πολλούς γερμανούς στρατιώτες να παραδοθούν και τους υπόλοιπους να υποχωρήσουν προς τον Ιταλικό Βορρά. Ο δρόμος που οδηγούσε στην αιώνια πόλη ήταν πλέον ανοιχτός στους συμμάχους. Στις 4 Ιουνίου του 1944, σχεδόν ένα χρόνο μετά την απόβαση στη Σικελία, τα συμμαχικά στρατεύματα μπαίνουν στην Ιταλική πρωτεύουσα. Τους υποδέχονται ως ελευθερωτές χιλιάδες κάτοικοί της, που πλημμυρίζουν τους δρόμους για να γιορτάσουν την αποτείναξη του χιτλερικού ζυγού. Η σημαία της Δημοκρατικής Ιταλίας υψώνεται στα δημόσια κτίρια. Όμως ο Ιταλικός Βορράς θα παραμείνει επί 8 ακόμα μήνες σε γερμανικά χέρια. Θα χρειαστεί να δοθούν πολλές σκληρές μάχες και κυρίως θα χρειαστεί να ανοίξει και δεύτερο μέτωπο στη Δυτική Ευρώπη με τη συμμαχική απόβαση στην Ορμανδία, για να υποχρεωθεί και ο τελευταίος στρατιώτης του Ράι να εγκαταλείψει τα Ιταλικά εδάφη. Είχαν βγει από τον Απρίλιο στους δρόμους. Συνεπαρμένοι από το κύμα των δημοκρατικών αλλαγών που είχε εγγενιάσει ο Γκορμπατσόφ στη Σοβιετική Ένωση, εκατοντάδες χιλιάδες Κινέζοι, φοιτητές και πολίτες διαδήλωναν σχεδόν καθημερινά στην κινέζικη πρωτεύουσα, διεκδικώντας συνδικαλιστικά δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες από ένα καθεστώς που παρέμενε δογματικά προσιλωμένο στο παρελθόν. Κέντρο των λαϊκών εκδηλώσεων ήταν η αχανής πλατεία Tiananmen στην καρδιά του Πεκίνου. Στην κινέζικη γλώσσα, Tiananmen σημαίνει ουράνια γαλήνη. Αλλά η τεράστια πλατεία μόνο γαλήνια δεν ήταν, καθώς από τα μέσα Μαΐου παλόταν διαρκώς από τα συνθήματα δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών που την είχαν καταλάβει. Οι λαϊκές εκδηλώσεις προσλαμβάνουν ανεξέλεκτες διαστάσεις κατά την επίσκεψη του Μιχαήλ Κορμπατσόφ στο Πεκίνο, την πρώτη που πραγματοποιούσε σοβιετικός ηγέτης από το 1959. Όταν ο Κορμπατσόφ αναχωρεί, οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλες κινέζικες μεγαλοπόλεις και αρχίζουν να αποκτούν χαρακτηριστικά λαϊκής εξέγερσης. Τότε το κινέζικο καθεστώς αποφασίζει να δράσει. Κηρύσσει το στρατιωτικό νόμο στο Πεκίνο και καλεί τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Και όταν οι εκκλήσεις αυτές δεν βρίσκουν ανταπόκριση, δεν διστάζει να καταφύγει στη δύναμη των όπλων. Στις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου του 1989, στρατιώτες και άρματα μάχης της 27ης στρατιάς εισβάλλουν στην υποκατάληψη πλατεία, ανοίγοντας πυρ κατά βούληση. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η πλατεία μετατρέπεται σε ένα απέραντο σφαγείο, ενώ οι συγκρούσεις απλώνονται γρήγορα σε ολόκληρη την κινέζικη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι νεκροί ανέρχονται σε 300. Δυτικές όμως πηγές κάνουν λόγο για 2 έως 5.000 νεκρούς και 60.000 τραυματίες. Την επομένη, ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου. Απαθανάτιζε έναν μοναχικό διαδηλωτή να επιχειρεί άοπλος να σταματήσει με το κορμί του την προέλαση των αρμάτων μάχης. Ήταν το σήμα κατά τεθέν ενός λαϊκού ξεσηκωμού που, αν και κατεπνίγει στο αίμα, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη μετέπειτα πορεία της Κίνας.